Να είστε καλά. Και να έρθουμε τώρα στην αγορά για τις σημαντικές πληροφορίες, έως και 60% που βρίσκουν στα εμπορικά καταστήματα όσοι κάνουν τις τελευταίες τους αγορές πριν φύγουν για διακοπές. Να πάρουμε κάτι στα παιδιά μας, σε εμάς, βέβαια, χρειάζεται. Βρίσκονται στο παραπέντε των καλοκαιρινών τους διακοπών και κάνουν κάθε είδους αγορά. Μπαγιό, παρεό, τσάντα θαλάσσης, αυτά. Σε προσφορά. Σε προσφορά. Κάτι θα πάρω. Κάνα μπλουζάκι, κάνα τζιν, τίποτα τέτοιο. Είναι περίοδος διακοπών και όλοι φεύγουν, οπότε προετοιμάζονται, αγοράζουν μαγιό, παρεό, καφτάνια. Εκμεταλλευόμενοι πάντα τις εκπτώσεις σε καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Προσφορές κοιτάζω να βρω κάτι για να μπορέσω να κινηθώ στις πλάζ. Ψωνίζει ο κόσμος, υπάρχουν προσφορές, υπάρχουν μεγάλες εκπτώσεις. Ζητάει τις προσφορές, αλλά όμως έχουν μείνει πολύ λίγα κομμάτια. Δηλαδή. Γιατί ξεπουλήσαμε σχεδόν, τα δώσαμε όλα. Οι εκπτώσεις που βρίσκουν οι καταναλωτές ξεκινούν από 20% και φτάνουν το 60%. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η έκπτωση μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το συγκεκριμένο έχει αρχική τιμή στα 200 ευρώ και έχει έκπτωση μείον 60%, οπότε πάμε τελική τιμή στα 80 ευρώ. Ξεκινάνε από 30, 40, ως 50 μέχρι και 60% η έκπτωση. Αυτό εδώ το καρό? Αυτό ήταν γύρω στα 55 ευρώ και είναι 35. Ο κόσμος να περιμένει, ναι, να πέσουν κι άλλο ίσως οι τιμές. Αρκετοί είναι εκείνοι που περιμένουν να κάνουν τις αγορές τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού όσο προχωρούν οι μέρες των εκπτώσεων, οι μειώσεις τιμών που κάνουν οι επαγγελματίες αυξάνονται. Καθημερινά έχουμε επισκέψεις από κάποιους τελευταίους που φεύγουν για διακοπές, προσπαθούν τελευταία στιγμή να αναζητήσουν σίγουρα κάποιο γυαλί ηλίου. Οι εκπτώσεις φτάνουν μέχρι μείον 60%. Αυτή την περίοδο τα καταστήματα στο κέντρο δουλεύουν κυρίως με τουρίστες. Οι Έλληνες καταναλωτές όμως προτιμούν τα μαγαζιά στη συνοικία τους, γιατί μπορούν να κάνουν και προκρατήσεις αλλά και παζάρια. Αυτά εδώ είναι προκρατήσεις πίσω. Ετοιμάζονται για τις διακοπές και έρχονται σιγά σιγά και τα παίρνουν.